تحيات نغمك تعالى تسجلني إنه يغرطي لغماني تنكت سياسين أتي السياسين متقنين متعفتا غطا توفيا يأتونيني مات وإنه يسيريتيسي أنت سيئ και πρέπει να έχει ο πιστός ορθήν γνώμη για αυτά τα πνεύματα. Τα πνεύματα αυτά τα αγαθά ανήκουν σε έναν από τους τρεις κόσμους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος έντα και τα αγαθά αυτά πνεύματα, υπάρχει ο υλικός κόσμος ότι βλέπει και πληροφορείται ο άνθρωπος για τον αισθήσεό του και υπάρχει και ο μικτός κόσμος που η κορονή του μικτού κόσμου είναι σαν εμείς οι άνθρωποι. Εάν θελήσει κανείς να ανατρέψει να βρει από τότε και ποιος κόσμος εκ των τριών δημιουργήσει το πρώτον, θα πρέπει να βρει τους αγγέλους, τα πνεύματα, τα αγαθά δημιουργήσαν το πρώτο. Το βιβλίο του Ιώου, το κεφάλαιο Λάμπτα Ήτα 7, αναφέρεται ότι το γεννήσει σαν άστρο είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντως αγγελί μου. Όταν λέει έφτιαχνα τα άστρα των υλικών κόσμων, με ενούσαν οι άγγελοι μου. Άρα, προϋπήρχε ο πνευματικός κόσμος του υλικού κόσμου. Ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε από τη γραφή, έγινε τελευταίος. Επειδή έγινε ο πνευματικός κόσμος και ο υλικός κόσμος, τότε έγινε ο άνθρωπος. Και τοποθετήσει να γεύεται και να μένεται και να απολαμβάνει τη βοηθεία του πνευματικού κόσμου των υλικών κόσμων. Έτσι αναφέρεται. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν αυτή την υπόθεση των Αγίων αυτών πνευμάτων. Η Παλαιά Διαθήκη και εν συνεχεία η Καινή Διαθήκη δια της Άγγλης της Εβραίου αναφέρει για τα πνεύματα αυτά ότι είναι πνεύματα αποστολόμενα εις διακονίαν να βοηθήσουν ποιους τις μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Κάθε άνθρωπος έχει άγγελων βοηθών. Από την ημέρα που θα βαπτιστεί η Εκκλησία δίνει άγγελων βοηθών και συμπαρεστάτων. Και θα το γνωρίζετε οι περισσότεροι αυτό από την ευχή, την ειδική που υπάρχει εις τον άγγελον αυτών της ψυχής, έτσι προσωπώνεθα και συγκεκριμένα στην ακολουθία του αποδείπνου. Εκεί βρίσκουμε ειδική προσοχή εις τον άγγελον τον φύλακα της ψυχής. Ενώ σε κάτι. Αυτή την αίσθηση της παρουσίας του αγγέλου οι περισσότεροι δεν την έχουν. Βέβαια θα ήθελαν να τον βλέπουν ορισμένοι για να τον υπολογίζουν και να τον σέβονται. Αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τα θέματα είναι διαπίστωτα όσον του Ιησού, όσον και των διακόνων του. Είναι μόνο που μπορεί ο άνθρωπος να υπολογίσει και να φοβηθεί είναι το ότι έχει αγγέλους βοηθούς. Για να έχει αγγέλους βοηθούς προκειμένου να επιτύχει και σωθεί η ψυχή του και φύγει πόσο αξίζει αυτή η ψυχή που πολλοί μας την έχουμε για αντικείμενο που πολλοί μας δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει και πολλές φορές μάλιστα λέγουμε εγώ να την έχω την αμαρτία τι να την κάνεις την αμαρτία να την έχεις να γνωρίζεις ότι η αμαρτία είναι η χαριστική βολή εναντίον της ψυχής σατανάτου. Σατανάς είναι τεχνίτη. Σε η άγνοια που μας δέρνει δεν γνωρίζουμε πόσο αξίζει αυτή η ψυχή που έχουμε μέσα μας.
έχει ωραία η εκκλησία μας, αν θέλει ο άνθρωπος να προσέξει, η κόμβη της αλήτη λόξης του. Αυτή η εικόνη λοιπόν του Κυρίου έχει διακόνους, αγγέλους και αρχαγγέλους. Όλα αυτά τα άλλα πνεύματα, τα οποία εν σχέση με τον Θεό είναι κτιστά, παρότι είναι πνεύματα, επίσης κατά τον Άγιον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι χοντρά, χοντροκουφιά μπροστά στο Θεό. Εν σχέση με εμάς τους ανθρώπους είναι άλλα, αλλά εν σχέση με την ουσία του Θεού και με τον Θεό δεν είναι άλλα, είναι κτιστά. Αδιαφόρως αν μπορούν να είναι και με τεκλεισμένες αθήρες μέσα και χωρίς φώτα να βλέπουν και χωρίς μέσα στις γενιακά να πετούν και να φτάνουν όπου είναι ανάγκη και όπου αποστέλλονται, διότι δεν ενεργούν μόνα τους, αποστέλλονται από το δημιουργό τους σε ανθρώπους που είναι ανάγκη να βοηθήσουν και να διακονήσουν. Αν λέγω λοιπόν ο άνθρωπος το συλλάβει ότι έχει αγγέλους και αρχαγγέλους βοηθούς, δεν θα μπορεί να καταλάβει πόσο αξίζει η αθάνατος ψυχή του και θα την προσέξει. Πολλοί ομιλούν πολλές φορές περί ταγμάτων ουρανίων, ομιλούν περί 9 ταγμάτων, άλλοι ομιλούν περί 99 ταγμάτων. Από τη γραφή ακριβώς δεν γνωρίζουμε, δεν έχει η γραφή γράψει αριθμό. Λέγουν ορισμένοι εξ αφορμής της παραβολής που είπε ο Χριστός μας ότι είχε 90% πρόβατα και έχασε το πλανησέν ένα και άφησε τα 99 στον ουρανό και κατέβη. Το ένα αυτό το αποδίδουν ότι το Αδάμ και άφησε τα 99 πνεύματα, τα τάγματα των πνευμάτων εκεί και κατέβησε το αποδίδω. Το πήρε τον άμα του και εχάρη. Έφερε την ανθρωπότητα το ίδιο κτίνο σε φοβέρι στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Και δικαιολογούν εξ αυτής παραβολής ότι είναι 99 τα τάγματα. Αν λέγουν εξ αφορμής της παραβολής της απολοσής της δραχμής, η γυναίκα εκεί είχε 10 δραχμές και έχασε τη μία. Λέγουν ότι τα 9 τάγματα είναι τα τάγματα, η 10η δραχμή είναι το Αδάμ, ο οποίος αυτός ευρέθη και χαρά έγινε όταν ευρέθη. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να τον έβρε. Πώς ακριβώς έχει υπόθεση, ουδή γνωρίζει η τεσσίνη γαμαστή. Δεν είναι άλλο το θέμα δογματικών, που αν δεν το ξέρουμε, θα κολλαστούμε. Το συζητούμε το θέμα απλώς για να πούμε ότι είναι πολλά τα πνεύματα αυτά χωρίς να γνωρίζουμε τον αριθμό. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεταγίτης, ο οποίος κατ' εξοχήν μίλησε περί αγγέλων και μίλησε και περί ουρανίων γενικά τα αρχαιών, αυτός έχει μιλήσει και τα αναδιδάζει σε 9 τα τάγματα αυτά, μιλώντας μάλιστα πώς λέγεται το καθένα. Τα ξέρετε κι εσείς και θα τα επαναλαμβάνω. Λέγει ότι είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, ο αρχαίος, ο εξουσίες, ο δυνάμεις, ο κυριότητες, οι τρέλοι, τα κερουβίν και τα σεραφείμ. Είναι 9. Το κάθε τάγμα εξ αυτών έχει και τα αρχηγό του. Εμείς εξ γραφής γνωρίζουμε 3 αρχηγούς. Γνωρίζουμε τον Γαβριήλ, γνωρίζουμε τον Μιχαήλ και γνωρίζουμε και τον Ραφαήλ από το βιβλίο του Τοβίτ εις την Παλαιάν Διαθήκη. Τους υπολείπους δεν τους γνωρίζουμε. Εγώ έχω περισσώσει από μία παράδοση όλων τα ονόματα. Ο Μιχαήλ φέρεται να είναι ο αρχηγός των αγγέλων. Ο Γαβριήλ
των αρχαγγέλων, ο Σαρμουήλ των αρχών, ο Χαζαήλ των εξουσιών, ο Σαμουήλ των δυνάμεων, ο Ουριήλ των κυριοτήτων, ο Ραφαήλ των θρόνων, ο Σαλαφαήλ των χελγήν και ο Ακαψέιν των κερατήν. Αυτά τα ονόματα αποδίδονται εις τους υπολείπους αρχηγούς των υπολείπων έξι ταγμάτων. Αναφορικώς δε με το τι κάνουν αυτά τα πνεύματα, πάλι ο Άγιος Διονύσιος λέει τα θεραπήν προστοκίων φέτων εξαιρεσή τους ανθρώπους. Τα χερουβήν διδάσκουσι, οι φρόνοι κρίνησιν, οι κυριότητες οικονομήσιν, οι δυνάμεις παρίσταντες, εξουσίες χαλιναγωγούσιν, ο αρχέ θεραπεύουσιν, οι αρχάγγελοι ευαγγελίζονται και οι άγγελοι φυλάκουσι. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένως στους Ψαλμούς, ότι άγγελοι στρατοπεδεύουσι κύκλο των θεωμένων αυτών. Όπου υπάρχουν άνθρωποι θεοφοβούμενοι, φυλάσσονται από αγγέλους. Κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελό του. Κάθε εκκλησία έχει τον άγγελο φύλακα. Κάθε κράτος έχει τον άγγελο φύλακα. Τα πάντα θα έχει να εξουσιάζονται και να φυλάσσονται, αρκεί να επιτρέπουν στους φύλακας να φυλάξουν. Διότι δυστυχώς ο άνθρωπος σε διεξουσία του ουδές αυτούς αγγέλους επιτρέπει να παρέμβουν, κάνει το δικό του και βρίσκεται πολλάκι μετανοημένος εκ των υστέρων. Πολλοί μας θα έχουμε γευθεί αυτή την αόρατη δύναμη και παρουσία των αγγέλων. Μας έχουν προλάβει από δευτερόλεπτα θανάτου, καταστροφή. Μας έχουν προλάβει πολλές, σε πολλές περιπτώσεις. Οι άνθρωποι του κόσμου λέγουν είχε Άγιο Θεοσό, διότι αυτή η υπόθεση είπε «Σέτος θάνατος», έτσι ήκουσα το διάλεξο του λαού. Εγώ αυτές έχω ένα προημερών. Έπρεπε τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να λέγουμε μακαρίτη. Με τέσσερις συντροφιά. Το οτομοτρής θα μας είχε κάνει και θα βρισκόταν τίποτα. Τίποτα. Και φτάζουμε στο κύριο στη γραμμή. Δεν είχαμε αντιληφθεί το οτομοτρής, το οποίο είχε το από τα αριστερά μου, έβγαινε από μια συζήτηση που είχα επισκεφτεί κάποιον άρρωστο. Και μας έκανε τίποτα βρισκόταν, όχι ρόδες, όχι άνθρωποι, όχι τίποτα βρισκόταν. Πώς σταματήσανε. Πώς δεν ξέρει κανένας πώς. Αυτό που ξέρουμε μόνο είναι ότι εσάχουμε διεφάλματο. Ποιος το έκανε αυτό. Η γραμμή μας και η αξία μας. Άρα το στη δύναμη έφερε τα πράγματα έτσι να μην βρεθούν μέσα στη μέση. Αν κανένας θελήσει να εξετάσει τον εαυτό του και τη ζωή του, θα βρει ότι πολλές φορές κάποιο αέρατο χέρι που δεν ήταν άλλο ή μη άγγελος που απεστάλλει ή ο άγγελος φύλακς ήταν αυτός που είπε σταμάτα μέχρι εκεί. Και αλίμονό μας, αν ο άγγελος μας σταματήσει να ενεργεί και να μας φρύει, θα μας προσκυλήσει σαν λιμάρι ο σατανάς μέσα σε ελευθερόλο. Θα μπορούσα εγώ να ομιλώ αυτή την ώρα εδώ και εσείς να ακούετε αν δεν υπήρχαν άγγελοι να μας φρύουν. Και όπως αυτό δουλεύει να ερχόταν έτσι. Αυτοί που μας φρύουν και μας δίνουν ό,τι δικαίωμα να προηγηθούμε κατά Χριστόν και να φτιάξουμε τη σωτηρία της ψυχής μας, είναι τα πνεύματα αυτά.
L'ora più atti, angeli e più, e prestate le nostre case. Se il calcio è possessivo, i vici possessivi. Se a questo ti negrate, il tuo pneumatofero è tanto posto. Io ti angeli me le fissete, capite, posso umilare una nuda da rettigliisi, già ho più i veri che mi mera. Io ti angeli più assun, da catastica. Τι αγγέλι, σε τι σατανά. Μια τη μέρα στο μόνο τη ζωή μα, θα ντρεπόμαστε. Αλλά μην μάθαμε να τα ξεχνάμε. Ό,τι κάνουμε εμεί, δεν ξεχνάμε βέβαια ότι μα κάνουν οι άλλοι. Αυτό το θυμόμαστε και πέρα από κάτω. Και αυτό θα μα κάνει κάτω. Και δεν καλούμαστε να ξεχνάμε όλα τα άλλα τα δικά μα να μην ξεχνάμε. Και πάντοτε να τιμωρούμε τον εαυτό μα, να μην του βρίσκουμε ποτέ ελαφρυντικά. Αλλά εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Κατηγορούμε και ζητούμε εκδίκηση όλων των άλλων. Μην του εαυτούμε. Και ο άνθρωπος που κράτει ούτε δεν πρόκειται να έχει πρόοδο εν Χριστώ ποτέ. Οι άγγελοι θα ρωτήνε πνεύματα, εν τούτης όμως είναι εν τόπο και χρόνο. Κάποια στιγμή είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι εκεί. Και κάποια στιγμή είναι εκεί, δεν μπορεί να είναι εκεί, ούτε εδώ. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι κτίσματα. Η απανταχού παρουσία είναι ιδιότητας μόνο του Θεού, του Τρισυπροστάτου Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα πνεύματα όλα τα άλλα είναι εν τόπο και χρόνο, καθώς κτίσματα. Για να βοηθήσει ο ίδιος άγγελος δύο ανθρώπους, πρέπει να φύγει από τον ένα να πάει στον άλλο. Αδιαφέρος αν πηγαίνει ερυθεί ο θαλμός. Όσο τρέχει ο νους, άλλο τόσο τρέχει και το πνεύμα, ο άγγελος. Ένας άνθρωπος, σε παραδείγμα, που έχει πάει σε πολλά σημεία της υδρογείου, δεν μπορεί ερυθεί ο θαλμός να σκεφτεί όλα αυτά τα περιοχά. Αμερική, Ρωσία, Αφρική, αμέσως στη γέννη, ο νους. Τόσο τρέχει το πνεύμα. Τόσο τρέχει και ο νους του ανθρώπου. Και αν εμείς το κατορθώνουμε να αερώσει αυτό, τα νερά αυτά πνεύματα τα όλα, γιατί να μπορούμε να τα κατορθώσουμε. Ουδέ οι Άγιοι είναι πανταχού παρόντες. Γι' αυτό και με έγασα φανάσιο σώρο της πίσης. Ποιος έκανε. Ενός Αγίου. Γίνονται πολλές επίσης, πολλοί άνθρωποι, από πολλά μέρη, τον παρακαλούν και τον ζητούν. Πώς προλαμβάνει να απαντήσει σε όλους. Και απαντά ο Μέγας Αθανάσιος σε έναν αυτό προσώπο, στους υπολείπους διαγγέλους. Αυτό προσώπο σε έναν, στους άλλους διαγγέλους. Εορτάζει μεθαύριο τα γεγονότα ο Άγιος Νεκτάριος, την Κυριακή. Πόσοι άνθρωποι από τα πέρατα της Οικουμένης δεν θα ζητήσουν τη βοήθειά του, ε! Είναι δυνατόν να βρεθεί πανταχού παρόν σε όλους. Κάτι στιγμή θα αποστολείς εδώ, θα το ζητάει και κάποιος άλλος εκεί. Αυτού θα του δώσει δύο απάντησης στη διαγγέλη. Τα πνεύματα λοιπόν αυτά, εμείς κατ' εξοχήν, οι περισσότεροι, δεν τα έχουμε πιάσει όσο πρέπει. Και δεν τα χρησιμοποιούμε. Έχω ακούσει μερικούς που μου ήρωσαν πραγματικά. Την ευχή σου πάτε, την ευχή σου παππού. Άγγελος, παιδί μου να προπορεύεται. Άγγελος να σε συνοδεύει. Αυτή είναι μια ευχή βασική, διότι αν ο άγγελος φύγει, αν ο άγγελος παρατηθεί, αλίμονό μας. Στις παγίδες του σατανά που υπάρχουν, και στα τεχνάσματα των οργάνων του σατανά που υπάρχουν. Ο άγγελος είναι αυτός που μας ρίγει, μας γλιτώνει, μας προλαμβάνει. Γι' αυτό και πρέπει να δεόμαστε και όταν βγαίνουμε από το σπίτι ή οπουδήποτε, να γυρίζουμε δεξιά και να του λέμε «Έλα κοντά, και έρχεστε». Σε πολλούς χαρεί, σε πολλούς λυπημένος και κατάφυκρος, διότι όταν η ψυχή, η συνοχή εκλείσει να διακονήσει,
χάνεται για τον ίδιο αμαρτία, τότε είναι καθιστής. Και αν τότε αυτή η ψυχή μετανοήσει, εξομολογηθεί, κοινωνήσει, τότε θέλει να αναγγείλει στον ουρανό. Και βγαίνει ειδικό παράρτημα και γίνεται χαρά στον ουρανό, ότι ο μη αμαρτωλό μετανοήσει. Τι είναι αυτοί που φέρονται, οι άγγελοι του Θεού φέρονται, για την ψυχή πρόσφερα με εγγύρστε. Και σκείτε για όλους αυτούς τους αγγέλους, οι οποίοι απέλεσαν τα ψυχά, όσοι εξωτίασαν, εξωτίασαν ιδίων των ψυχών απέλεσαν ψυχές. Τα βρίσκονται καθυσί, διότι όλες έφυγαν αμετανόητοι και άνθρωποι της αρκός του κόσμου. Επάνω σε κάθε μνημείο μπαίνει ένας σταυρός. Με την προϋπόθεση ότι ο σταυρός αυτός χρησιμοποιήσει σαν ένα όργανο που εσταυρώθη η σάρξ ο κόσμος και το συμφέρον και απέθανε εν Χριστώ ο άνθρωπος. Άρα δυστυχώς θα μείνει ένα κάρβουνο κατά την Ανάσταση μαύρο, δεν θα λάμψει. Θα γίνει η Ανάσταση, αλλά δεν θα βγάλει από μέσα, από αριστερά, θα βγάλει δυστυχώς κέρατα. Προχθές στην εορτή μου με πήρε κάποιος από τον Πειραιά κληρικός, καλογαλμένος άνθρωπος, ο οποίος στην Κυφάλης μου είπε το εξής. Άκουσε μου λέει κάτι να σλιβείς. Ήρθε μου λέει χθες στην εκκλησία μου μία κυρία και μου έφερε κόλυβα και μου λέει «Πάτε, τα κόλυβα αυτά είναι για 5 μηνών παιδί, τα δώσετε η εκκλησία». Της απήντησα ότι η εκκλησία για όλους δέεται, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Κατά συνέπεια θα δέχεται. Άκουσε λοιπόν. Αυτό που με οδήγησε να φέρω τα κόλυβα είπε ένας φόβος ενός ομήρου που είδα χθες το βράδυ. Είδα ότι ευρισκόμουν στο κημητήριο της Αναστάσεως στον Πειραιά. Συνδυάζω τα βρήκα. Σε κάθε δε τάσε επάνω είτε σε μία σημαία μαύρη. Καλά δεν είδες καμιά λεφτή. Είδα μερικές λεφτές και από περιέργεια επήγα να είδω. Τι είναι αυτές οι λεφτές, σε τι θα ρίχνουν. Και βρήκα περί τις 100 και είσαι και μικρά παιδιά. Δεν βρήκες καμία σε μεγάλους. Βρήκα περίπου άλλες 100 από τις χιλιάδες σε μεγάλους. Οι άλλες είχατε ένα απέραντο νεκροταφείο με μαύρες σημαίες. Θα μου πείτε, είσαι ονειροκρίτης κύριε Παναγιώτη και τα πιστεύεις. Δεν είμαι ονειροκρίτης. Μα αν είναι αλήθεια, δεν χρειάζεται να είσαι ονειροκρίτης να το ερμηνεύσει. Και αν εκπείρα θελήσουμε πραγματικά να μιλήσουμε, είναι αλήθεια αυτό. Διότι σε 100 που μπαίνουμε στο κημητήριο, οι δύο, να μην μπαίνει ένας ή κανένας, είναι αυτό που κάνει μετανοημένος και εξομολογημένος. Όλοι οι άλλοι βγαίνουν μόνο με τους επικίνδυνους λόγους δικούς μας και με τα στεφάνια. Και μπαίνει μια μαύρη σημαία. Πού πήγε ο άγγελος αυτός και πού είναι. Το ήλιο, διότι εχάθη η ψυχή που του έδωσε. Ένα Θεός απέθανε για αυτή την ψυχή και εχάθη η ψυχή. Παρότι του δόθηκαν όλα τα όπλα, τα πνευματικά. Διότι ο εχθρός είναι πνεύμα και χρειάζεται πνεύμα. Είναι μία ανάγνωση ως γραφική απόδειξη στην επιστολή του Ιούδα. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει ποτέ σας. Είναι στο Ευαγγέλιο η επιστολή του Ιούδα αυτή πρώτης Αποκαλύψεως. Εκεί αναφέρεται ότι όταν απέθανε ο Μωσής, ο διάβολος επήγε να εισέλθει στο σώμα του Μωσέως για να κάνει και αυτές τα δικά του καθώς ξέρετε. Θα παρουσιαστεί τώρα να αναρρέσει εκείνα τα οποία είχε πει γρηγορότερα ο Μωσής. Και παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τον Εμπόρου.
Ποιο θα έλεγε το διάβολο που έκανε αυτή τη δουλειά στο σώμα του Μωσέου? Δεν έλεγε κανείς. Ο Άγγελος τον έβλεπε όμως και το απαγό. Είναι στο νέο γραφείο για το ένα κεφάλαιο και όλο άλλο που λέει «Εδώ Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όποτε διαβόλο διακρινόμενος διελέγεται περί του Μωσέου σώματος, ούτε τόλμησε κρίση με την Αγγή Βρασιλία, θα λέτε, επιτιμήσεις η Κύριος». Εμιλεί για τους βλασφήμους εδώ. Και λέει τότε που επενέβη ο Αρχάγγελος για να προλάβει να μην εισέλθει, να μην πάρει ο Σατανάς το σώμα και το εκμεταλλευτεί κατά του λαού, και πάλι δεν τον κατουράσει. Είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Σε απαγορεύω και αυτό που έκανες θα το βρεις από αυτόν που θα δικάσει μια μέρα. Εγώ δεν είμαι δικαστής, είμαι εκτελεστής. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι που απορρίπτουν την ύπαρξη των αγγέλων, αυτομάτως χωρίς να το καταλαβαίνουν, απορρίπτουν και την ύπαρξη του διαβόλου. Και ο άνθρωπος που απορρίπτει την ύπαρξη του διαβόλου, εσωρόφτει η αλήθειά του. Γιατί μόνο όταν υπολογίζει στον εχθρό, παίρνει μέτρα εναντίον του εχθρού. Όταν τον υπολογίζει στον εχθρό, χτύπτει η σταθμέδρα αυτού. Και αν παραδεχτεί άνθρωπος εχθρών διάβολων, αυτομάτως θα παραδεχτεί εκκλησίαν με μυστήρια ορθολόγου δυνάμεως που καταστρέφουν τα τεχνάσματα και τα έργα του Σατανά. Αυτομάτως θα στεφεί αγγέλους να τους καλέσουν εις βοήθεια για να εξεντώσει τον εχθρό. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολλοί άνθρωποι που απασχολούνται με τα θέματα αυτά πολλάκι και ότι δεν έχουν αρχή γνώμη. Ερωτούν ορισμένοι όταν γίνεται συζήτηση περί αγγέλων. Πού ευρέθηκαν οι δαίμονες? Από τους αγγέλους έγιναν. Δεν στάθηκαν στο ίδιο εισιτήριο. Εγκατέλειπαν, όπως λέει επίσης ο Ιούδας στην επιστολή. Εγκατέλειπαν μόνοι τους. Δεν αφήθησαν, εγκατέλειπαν. Όπως εμείς, μόνοι μας και θεληματικά τρέχουμε κατόπιν της αμαρτίας. Η αμαρτία απλώς παρουσιάζεται και εμείς τρέχουμε και τη συλλαμβάνουμε. Δεν κάνουμε εκείνο που κάνουμε όταν πρόκειται για ένα ηλεκτροφόρο σύρμα που αποφεύγουμε και περνάμε 200 χιλιόμετρα μακριά μη χάσουμε τη φυσική ζωή, αλλά επιδιώκουμε τον θάνατο των φυσικών μόνων μας και πληρώνουμε κολάκι. Και με την υγεία μας και με χρήμα και την κολάκι μου και την ψυχή. Θα καταφεύγουμε να βάλουμε το δαχτυλό μας εκεί, βγάζουμε ευχαρίστως επιπληρωμή στην αμαρτία μας. Δεν κάνουμε το ίδιο λοιπόν. Γι' αυτό είναι τα υπεύθυνοι. Δεν ζητήσαμε για να μας δοθεί. Επιδιώκουμε. Αν μας δώσουν να προτείνουν μηνυτήριο, δεν το κλείνουμε. Αν μας προτείνουν αμαρτία, πηγαίνουμε και ευχαριστούμε κιόλα. Θεληματικά κολλαζόμεθα. Μόνο μας κολλαζόμεθα. Και αυτό έχω την ελευθερία του, εκατέλειπε το ίδιο εισιτήριο. Εδώ, Άγιος Διονύσιος, Αεροπαγίτης, ο οποίος γράφει περί αυτών, γράφει και μια λεπτομέρεια το τι έγινε κατά την πτώση και πώς σήμερα άλλοι άγγελοι δεν πήξουν. Λέγει, άγγελοι οι άγγελοι δυσκίνητοι όντως προς το κακόν, δυσκίνητοι όντως προς το κακόν, αλλά ούτε ασύγητοι. Είπε την αναφορά που έδωσαμε, στην ομολογία που έδωσαμε. Προσέξτε, μην το πάθουμε σαν το Βεζεβού. Υποχωρεί σε αυτά που ακούσαμε σε λίγο. Δεν είναι τίποτα αφηρημένο και κακώς τοποθετημένο εν του Ορθοδόξου Εκκλησία. Όλα έχουν τοποθετηθεί και έχουν την ερμηνεία τους και το λόγο τους. Αδιαφέρος αν εμείς. Γιατί δεν αναγνώστε με θρησκευτικά βιβλία και μάλιστα τις εκκλησίες μας, τα οποία είναι όλες δογματικά, όλες δογματικά, παρακλητική, όλες δογματική.
δεν διαβάζουμε. Και γι' αυτό ακριβώς δεν γνωρίζουμε γιατί είναι παρακατήτητη. Έχουμε έναν νηπίο βαπτισμό χωρίς να έχουμε καμιά προκοπή. Γι' αυτό και ακριβώς είναι τα εύκολες λίες του καθενός που θα έρθει από το εξωτερικό να μας μάθει ορθοδοξία. Η θέληση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτόν τον αγγέλων, δοκιμαστήσα κατά την πτώση του εαυτού, εάν θέλετε, σώμα, εάν θέλετε, μένετε. Δια της θείας χάριτος, κατέστη ακίνητος πλέον προς το κακόν. Γι' αυτό καλούνται και Άγιοι Άγγελοι. Άγιοι Άγγελε, ο Θεός της Αγίας Μυστικής και ταλαιπώρημη ζωή. Θα το επαναλαμβάνω. Η θέληση σ' αυτόν δοκιμαστήσα κατά την πτώση του εωσόρου όταν ο Μιχαήλ είπε το στόμα που υφέλησαν και σταμάτησαν και δεν ακολούθησαν τον εωσόρ δοκιμαστήσα κατά την πτώση του εωσόρου η θέληση δια της ιεφέρτες κατέστη ασύνητος πλέον προς το κακόν. Δεν μπορούν να πέσουν σήμερα. Γι' αυτό καλούνται κι Άγιοι. Ο άνθρωπος βέβαια διώχνει ενίοτε τον αγγελό του. Όταν λέμε τον διώχνει, τον απομακρύνει, δεν θα το λάβουμε έτσι ότι τον απομακρύνει, δεν τον αφήνει να εργαστεί, να επέμβει. Γιατί όταν είναι αμαρτία στην αίσθη, δυσκολεύεται ο άγγελος να βοηθήσει. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει, τότε κολογόρεται η δύναμη του αγγέλου και δεν μπορεί να επέμβει. Ως περγά, τα σμελίσας, τα πνός σιγαδεύει και τα στεριστεράς εξελάβουν δυσοδεία, ούτε και τον φύλακα τη ζωή σημών άγγελων η πολύδακρη και δυσόδης αμαρτία απομακρύνει. Σκεφτείτε τι βλέπουν αυτοί οι άγγελοι τους ανθρώπους και παραστέκονται εν πάση λεπτομερία γνωρίζουν τα αμαρτία. Λέγεται δε μόνον στην άρθεν εκουτίαν, στην σοδομικήν αυτήν αμαρτίαν, τρώσουν την κεφαλή τους. Μη γράμμενοι να αφαιρίσουν την δεδήλωση αυτήν και την καταστροφή της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Διότι δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας το πρώτο κεφάλαιο προγραμμένο. Να ειδείτε την αμαρτία αυτήν, μετά τα Σόδομα και τα Γόμορα, στη Ρώμη. Εκεί στο πρώτο κεφάλαιο θα βρείτε 24 αμαρτήματα, μία αρμάτα. Αρχίζει ο νόμος από αυτήν την αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός είναι εγκαταλειμμένος πλέον από την χάρη. Ισαδέσιμο νου. Και πράττει αυτά που ούτε ζώα δεν πράττουν. Παρότι λέγεται λογικό, παρότι λέγεται μορφωμένος, παρότι λέγεται μεγάλος και τρεμός. Υπάρχει μία τάξη ανθρώπων επίσης, η οποία πιστεύει ότι οι μοναχοί θα αντικαταστήσουν το δέκατον δίθεν εκπροσών τάγμα των αγγέλων. Δεν έχουμε τίποτα να μας το δικαιολογεί αυτό. Διότι οι άγγελοι είναι διάκονοι των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μένουν να κληρονομήσουν σωτηρία. Οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν θεοί. Οι άγγελοι δεν πρέπει να γίνουν θεοί. Πάντοτε θα είναι υπηρέτε. Είτε άγγελοι είναι, είτε αρχάγγελοι. Για κανέναν άγγελο δεν απέθανε ο Θεός και κανένας άγγελος δεν μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Διακονεί μάλιστα. Κατά την λειτουργία. Όταν τα λειτουργικά όλα πνεύματα γιατί έχουμε και λειτουργού του Θεού. Εκτός τα διακομικά, έχουμε και λειτουργικά. Οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Τι να ξέρετε, οι παπάδες. Λειτουργεί οι παπάδες. Και έχουν βοηθούς και διακόνους τους αγγέλους. Ο άγγελος
έρχεται να βοηθεί και το λειτουργέμετρον και τίνεται σαν διαταλά. Υπάρχει μια ωραία αποκάλυψη του Θείου Χρυσοστόμου, την οποία έχω περισσώσει στο βιβλίο αυτό το μικρό που λέγεται «Δια τους αστεβούντας λαϊκούς και κληρικούς εν τη Θεία Λειτουργία», που δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όταν εισέρχονται. Γι' αυτό και βλέπουμε να εισέρχονται στο ιερό, να συζητούν, να προσέρχονται να ψάλουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία θέση με την Εκκλησία, να προσέρχονται να διακονήσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμετανόητοι και ανεξενελόγητοι, γιατί δεν βλέπουν τις αγαθούς αυτούς αγγέλους, οι οποίοι κατεβαίνουν από τον ουρανό και βοηθούν και διακονούν κατά την Θεία Λειτουργία από τη στιγμή που ο ιερός θα πει ευλογητός ο Θεός στο πρωί. Διαβάστε τι να δείτε πώς ο Θείος Χρυσόστομος τους παρουσιάζει. Αν γνωρίζαμε το τι συμβαίνει στην Εκκλησία και είχαμε μάτια πνευματικά να δούμε τι είναι μέσα εκεί, πολλοί δεν θα πηγαίναμε καν στην Εκκλησία. Όχι να είχαμε αυτό το θράσος να μπαινοβγαίνουμε μέσα και να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Ίσως να σοκαρίσει κανείς που άκουσε, που είπα, ψάλτε και τα πιάστα. Ο ψάλτης για να ψάλει, βράτε με τις ευκαιρίες, πρέπει να έχει χειροτομία. Ο νεοκόρος για να μπει στην Εκκλησία, στο ιερό, πρέπει να έχει διακονία και να είναι ενδεδομένος. Ότι διακονεί στην Εκκλησία του Θεού. Επαναστικό μπορεί με το σακάκι του, ούτε με το αποκάμισό του. Ο ψάλτης για να μπει σε ένα λόγιο πρέπει να είναι χειροτομημένος. Για να εισέλθει στο ιερό, πρέπει να είναι χειροτομημένος. Είτε σύμβουλος, είτε οποιοδήποτε. Μη χειροτομημένος αναγνώστης δεν μπορεί να μπει στο ιερό. Το ιερό είναι μόνο τους ιερές θυγατών. Τι λόγο θα δώσουν οι κληρικοί που τους φοβούνται και τους βγάζουν έξω. Τι είναι άλλο θέμα του Θεού δουλειά. Τι λόγο θα δώσουν αυτοί που μιλώνουν και κάνουν χρήση στις εσάρτων και δεν είναι. Τι είναι άλλο θέμα. Εγώ απλώς το σημειώνω. Ο ψάλτης είναι τον κατώτερο κλήρο. Επίσκοπος, πρεσβύτερος, διάκονος, υποδιάκονος, ψάλτης, αναγνώστης. Δεν έχει ευσοχή, δεν είσαι εξιοδομημένος, δεν σε έχει διαδώσει αρχιερές. Μακριά, μην πιάνεσαι απ' ένα λόγι. Μην παίρνει στο ιερό, κάθε μακριά. Θα με βρει ένα λόγι, θα φέρει το έγκλημα της Εκκλησίας. Όσοι ενεργεί για λογαριασμό της Εκκλησίας, δεν μπορεί να γίνει εσύ υπέρ Εκκλησίας. Ούτε να δεις το κουτσούμι. Για να σε πιάσει εκείνος, που έπιασε εκείνον που αναφέρεται στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου και του πει «Ετώρε, πώς εισήλθε φόβο, μη έχουν έμβλημα γάμου». Το Άγιο Νέρο, που κρατούνται κατά 99% και 99% όλα τα τυπικά αυτά, θα δει ο άνθρωπος όταν πάει, τον διάκονο να βγει, να θυμιατήσει, φέρε με έναν αέρα στην πλάτη του, και μία εκκλησία κρατώντας εδώ και τότε θυμιατίζει. Δείχνει ότι διακονώ χάρη τη θεία για λογαριασμό αυτή τη εκκλησία. Αυτή είναι και το κάνω αυτό το πράγμα. Εσύ ποιος είσαι που παίρνεις από αυτή σου την αξία και τη δόξα και τη θέση. Ποιος είσαι. Με τραγούδα σε ραγούδα και σε ραγούδα που βγήκα. Ήδη ότι ήταν στη μενάδε σου. Σύρθε να λύσεις από τη θεία και να κάνεις κόρο. Αλλημονά τον ημαρατήσω. Και εσένα, και αυτού που σ' αφήνει και δεν μιλάει μέσα στην Εκκλησία. Αν βλέπαμε τους αγγέλους της αυτούς που υπάρχουν στην Εκκλησία και που κατεβαίνουν και διακονούν. Μάλιστα, δεν ξέρω, θα το έχετε πάρει περισσότερο. Αν δεν το έχετε πάρει, είναι μια διαρράξη τριών δραχμών. Γιατί θα σεβούνται οι λαϊκούς και κλίνικους. Αναφέρει το εξής. Ότι έβλεπε τους αγγέλους να σέβουν κατεξοχήν όταν οι κληρικοί βγαίναν με τα Άγια Ποτήρια και διασπορτίζονται μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας να βοηθήσουν να κοινωνήσουν οι πιστοί. Διακονούσαν δύο προφορέσεις. Γιατί όταν έλεγε μεταφέρουν στην Αγία Σοφία εξήρχονται 150 περίπου Άγια Ποτήρια και κοινωνούσαν. Πιστοί κοινωνούσαν κάθε Κυριακή. 20 με 25.000 άνθρωποι. Το προσωπικό της Αγίας Σοφίας ανήκεται σε 450. Έχετε γράψει. Διαβάστε το αδείο της ανάπτυξης και τα έχω γράψει όλα αυτά τα γράμματα.
Δεν ήθελα σήμερα που αφορίζεται αυτό το πάω κοινωνίσει. Αφορίζεται αυτοί που δεν κοινωνούσαν και έφευγαν με τους κατηγουμένους. Όσοι έμεναν μέσα, όσοι αυτόν ομολόγησαν άξιον, με ποιο δικαίωμα αυτό να καθόλου παρουσιάζει άξιον. Εκεί λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος αυτό θα πει και είχε αρχίσει μάλιστα παραγγελία σε αυτόν που τα εμπιστεύει να μην τα γράψει και να μην τα πει πριν να πεθάνει. Και μετά τον θάνατο του Θείου Χρυσοστόμου, εγγράφησαν αυτά τα πράγματα. Ό,τι έχετε τα σκατοικήσει του Θεοδόρου του Συνήθου, καθαρχώ θα τη δείτε τη μια αποκάλυψη αυτή την οποία σα αναφέρω την ώρα. Αν τον βλέπαμε του Αγγέλου, εκεί που δίνουν εκκλησία κοινωνία που λαμβάνουμε, συνηθόπο, δορυφορούν και στέκουν και στέκονται δίπλα, και αν βοηθήσουν του ανθρώπου για το οποίο ο Θεό του κατέβανε. Ποιο από εμά θα αμάρτανε, ποιο από εμά θα πήγαινε στην εκκλησία με μια φωνή κατάμαυρη εσωτερικά, ποιο. Άρα δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, ούτε διαβάσαμε ποτέ να δούμε τι είναι αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα μέσα εκεί, γι' αυτό ακριβώ έχουμε τα χάλια που έχουμε. Οι κασερουβίνοι κονίζοντες, ποιος είναι για αυτή τη θεία, αυτή τη γνώμη, αυτή την όψη, που λέγει ότι πρέπει να είσαι όπως ο σερουβίν, εμείς οι κασερουβίνοι κονίζοντες, εμείς τώρα, να πιάνουμε τη ζωοποιότητα ένα και να δεχτούμε αυτόν που θα έρθει, τον βασιλέα των όλων. Ποιος το φαντάζεται αυτή την ώρα. Ό,τι εξημών θα είσαστε από την περιοχή της Άρτης, είσα έχετε επισκεφτεί την Άρτα, θα πρέπει μέσα στο ναό της Αγίας Θεοδόρας, έτσι της Αυγούστας που είναι στην Κέρκυρα, η Άρτα υπήρξε βασίλειο. Άλλη βασίλισσα Θεοδόρα και υπάρχει ιερά μονή Βυζαντινή. Όταν υπόσχεται μέσα στο ιερό, στο δεξιό μέρος επάνω παρουσιάζονται τα σερουβή. Ακριβώς όπως θα λέγει ο ύμνος ο σερουβικός. Και έτσι καλή ημάς. Άγγελοι, αρχάγγελοι, σερουβίν, σεραφίν, τρόμοι, κυριέτου, γνάν, δορυφορού. Θα το ξεχύνει όταν γίνεται προηγιασμένη λειτουργία. Τότε άγγελοι και αρχάγγελοι δορυφορούν. Ιδού, θυσία, μυστική και τελειωμένη δορυφορούσε. Δεν έχουμε εμείς όμως αυτή την αίσθηση στον Αγίον αυτόν Αγγέλων. Επανέρχομαι λοιπόν να το κλείσω σε εκείνο που σας είπα ότι πολλοί πιστεύουν ότι οι μοναχοί θα συμπληρώσουν δίθετε το Θεόν Τάγμα. Όχι. Γίνεται μια συζήτηση σε πάνω σε αυτό διότι ο μοναχός πρέπει να έχει αγγελική ζωή. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει παράδειγμα μοναχών οι άγγελοι και παράδειγμα κοσμικών οι μοναχοί. Διότι ο άγγελος δεν έχει κτήμα και ο μοναχός δεν πρέπει να έχει. Διότι ο άγγελος είναι καρσόνος, δεν έχει καρδικά ζητήματα και ο μοναχός πρέπει να τα έχει νεκρώσει αυτά. Διότι ο άγγελος δεν έχει δικό του θέλω, λέει ευλόγησον, αν απεσταλεί απεσάλλει, δεν απεσάλλει δεν ενεργεί. Το ίδιο και ο μοναχός. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται αγγελική πολιτεία. Η μοναχική πολιτεία. Όχι ότι πρόκειται να γίνουν άγγελοι οι μοναχοί. Θεήρεστε. Τι θα γίνει. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Ενεμήνων εισαγώ εν αυτό. Γίνεται αδελφός του Χριστού και παιδί του Θεού. Ο άγγελος πάντοτε θα είναι διάκονο. Γι' αυτό λόγω της μεγάλης αυτής αξίας του μοναχού έχει δοθεί η αγγελική ζωή ότι είναι του μοναχισμός. Και γι' αυτό όπως ξέρετε κι εσείς, βάλετε ο μοναχισμός. Βάλετε. Και θα βάλετε. Βάλετε δε τι κοινοτρόπος. Και φροντίζει ο σατανάς με τη μητέρα, με τον πατέρα, με το συγγενή, με τη γυναίκα, με τον άντρα. Να μην αφήνει να γίνουν μοναχοί. Διότι φοβείται αν τυχόν επιτύχει, καταστρέφει το σατανά. Είναι ο μόνος κλάδος ο μοναχικός, ο οποίος λέει στο σατανά έτσι. Δεν μπορεί να πάει σε μια μοναχή και να της πει, ξέρεις το μαλλί θα το φτιάξεις έτσι, θα του πει όχι. Δεν μπορεί να πάει σε ένα μοναχό και να του πει, ξέρεις τώρα θα το κάνω σκιστό και θα κάνω το παντελόνι της καμπάνα, δεν θα του πει, θα του πει όχι.
Γιατί όχι του λέει όχι. Για να πιστεύουμε εμάς που του λέμε ναι, γι' αυτό ακριβώς και τον βάλει. Σε αυτό βλέπετε τι γίνεται, πόσο βλέπετε σήμερα. Και αλλήμωνα από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι γίνονται αιτία. Είτε γυναίκες είναι, είτε άντρες είναι, να δυσκολεύονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν ή έχουν ή θα έχουν κλείσει από τον Θεό να γίνουν μοναχοί ή μοναχές. Το ένα μεγάλο πρόβλημα των ημερών μας είναι να κατηγορείτε και να βάλετε και από μέσα μάλιστα. Παράζει από τους ανθρώπους οι οποίοι διευκολύνουν το πνεύμα αυτό και βοηθούν. Διότι δεν είναι εύκολο του καθενός να γίνει. Έχει μία πρόσκληση από τον Θεό να τονιστεί. Και όπως έχει ατομική πρόσκληση και παρουσιαστεί το στρατόπεδο εκπροσκεκλημένος από το κράτος και πηγαίνει και τα αφήνει σύμβουλα όλα, γυναίκα, παιδιά, δουλειά, τα πάντα, έτσι ακριβώς θα πρέπει εφόσον έχει κλείσει από τον Θεό να αντεκαλύψει τα πάντα και να κάνει εκεί που τον καλεί. Είτε μπορεί να το δικαιολογήσουν εμείς τον ένα, είτε δεν θα το δικαιολογήσουν. Όποιος δεν θελήσει να βάλει το χέρι του να δυσκολεύσει, αλλήμωνα τα ενημερωθείτε. Είναι σαν να κάνει πνευματικό φαντό. Διότι ό,τι ο Θεός δημιουργεί στην καρδία του ανθρώπου και του κάνει μία σύλληψη και τον φερμένει και τον καλεί, πάει και του κάνει άγγλωση αυτό που το πετάει από την έτσι. Με τη σάρκα, με τον κόσμο, ναι. Έχουμε υποχρέωση όχι η δεξιά του Κυρίου φυτέβη, η αριστερά στα θυσία μας ή τη σάρκα μας ή του κόσμου, να μην γίνει. Δεν θα ζητηθεί λόγος να μεράσει. Όπως εγώ βάζω το χέρι μου και εσύ να είναι στο δικό σου. Ποιος είστε. Είδα λοιπόν αυτά τα λίγα λόγια. Το πώς μου είπε να δώσω μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την ψυχή μας για τον διαστόμα αυτών αγγέλων και αρχαγγέλων, πόσο αξίζει για να έχουμε τέτοιους βοηθούς, ταυτοχρόνως να τιμήσουμε την ημέρα του Σαββάτου, να προσευχηθούμε να παρασταθεί ο αγγελός μας με την υπόσταση να μετανοήσουμε και δεν θα τον πικραίνουμε, να παραμείνει στην εκκλησία μας και να τη φρουρήσει, να παραμείνει.